Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Έλα και θα δεις. Απόψε νιώσαμε τη μεγάλη ανάγκη να συνδεθούμε με το χιούμορ του Γιώργου Ζαμπέτα στην ελληνική μουσική. Κάπου εκεί στα μεταπολεμικά χρόνια, όπου το ελληνικό τραγούδι δεν έχει καμία τέτοια διάθεση, εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος να φωταγωγήσει με το χιούμορ και τη σάτυρά του αυτό το κενό. Κάναμε μια παρέα η οποία αποτελείται από τους Γιάννη Μπέζο, την Ελένη Ροδά, τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τη Βαλέρια Κουρούπη και το δημοσιογράφο Γιώργο Τσάμπρα, ο οποίος θα συστήσει τους υπόλοιπους και θα μοιραστεί μαζί μου το ρόλο του παρουσιαστή. Ο Δημήτρης Μαριολάς με το μπουζούκι του θα μας πει πράγματα για τον Γιώργο Ζαμπέτα, τα έχει ζήσει από πρώτο χέρι. Η κόρη του Ισαβέρια, από τους νεότερους τραγουδιστές που νομίζω έχει μελετήσει αρκετά το Ζαμπέτα. Και την ομορφιά έχει υπηρετήσει. Βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά τώρα, ένας άνθρωπος που έζησε από πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια του Γιώργου Ζαμπέτα, ως γιατρός, αλλά και ως συναγωνιστής μπουζουξής. Πνευμονολόγος. Πνευμονολόγος. Η πιο επίκαιρη ειδικότητα, έτσι. Ας τα έχουμε ζόρι μεγάλο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ζόρι μεγάλο τώρα. Ναι. Εδώ είμαστε όλοι αρνητικοί. Είμαστε όχι, δεν έχουμε τέτοια. Γιάννη, κάτι που δεν σου έχω πει ποτέ. Όταν σ' άκουσα πρώτη φορά να τραγουδάς, πριν έχει 30 χρόνια τώρα αυτό το πράγμα, είπα, α, το έγκλημα, λέω, επαναλαμβάνεται. Τενόρος, ηθοποιός, κωμικός. Ορέστης Μακρής, Γιάννης Μπέζος. Υπάρχουν ηθοποιοί που τραγουδάνε ωραία, αλλά δεν ισχύει η αναλογία. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και δεν είσαι φύση κωμικός, είσαι θέση κωμικός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το ίδιο ήταν και ο Ρέστης Μακρύς. Ο Μακρύς. Τι σε συνδέει εσένα με τον Ζαμπέτα? Νομίζω ότι ο Ζαμπέτας, εγώ δεν τον γνώρισα, από ό,τι έχω, μπορώ να ψυχανεμιστώ, ακόμα και τα πολύ αστεία του κομμάτια και τα shocking που λέμε, τα έκανε γιατί έκρυβε μια πολύ πολύ μεγάλη ευαισθησία. Αυτό και ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο λυρισμό. Όλη αυτή η περσόνα, η περίεργη, η έντονη, η άγρια και καλά κλπ. Έκρυβε έναν, κατά την άποψή μου, θησαυρό και αυτό το βλέπουμε στις μελωδίες του. Αλλά μπορώ να πω ακόμα και στον τρόπο που τα λέει τα τραγούδια. Η Ελένη Ροδά, ναι, που συνεργάστηκε και τον έζησε περισσότερο από όλους μας, πότε το γνώρισες, ας πούμε, τον Γιώργο? Το 69. Εκεί συνεργάστηκα για πρώτη φορά εκεί, στις αναμνήσεις. Ο Γιώργος ήταν, εκτός από μεγάλος μουσικός, ήταν και μεγάλος Έλληνας. Ήταν πολύ Έλληνας ο Γιώργος. Ήταν απρόβλεπτος, ήταν φιλόσοφος λαϊκός. Yeah. Έλεγε, είχε χιούμορ φοβερό, έλεγε πράγματα που μέναμε όλοι, έτσι. Που δεν, σόκιν, που δεν σε σοκάρανε ούτε τον κόσμο. Και ο κόσμος ερχόταν για να ακούσει αυτά τα πράγματα. Ήθελε να τον βρίζει, να τον... Υπήρχαν άνθρωποι, πολύ γνωστοί Αθηναίοι, που έλεγε, ας πούμε, ο Τάδε ετών, ήταν ο άνθρωπος 50, έλεγε ετών 95. Ναι, επάγγελμα Ρουφιάνος. Ναι, μεγάλο όνομα αυτό στην Αθήνα. Αλλά δεν τον ενοχλούσαν και όλοι περιμέναν. Υπήρχαν πολλοί που κάνανε έτσι για να τους πει και για αυτούς. Για να τους πει. Πες μου κάτι, το οποίο για μένα είναι κρίσιμο. Εσύ προσπάθησες να τον βρεις τον Ζαμπέτα ή αυτός σε ανακάλυψε? Εγώ δεν προσπάθησα καθόλου να βρω τον Ζαμπέτα. Μάλιστα, δούλευα πάρα πολλά χρόνια μαζί του και ποτέ δεν έλεγα τραγούδια δικά του. Έλεγα όλες τις βλακίες του κόσμου εκεί, γιατί ήμουν πάνω στην πίστα και ήθελα να πω τον μπουζά, τον μπουμάγι. Και αυτός από πίσω έλεγε ατάκες που με κοροϊδεύε. Τον μπουζά, τον μπουμάγι. Και έλεγε αυτός, θα μας βάλει τσικοφάγι. Ναι, αυτά τα έλεγε συνέχεια. Εν τω μεταξύ, έχει έρθει η Κινέζικη πρεσβεία, πρώτο τραπέζι, και όση ώρα τραγουδάνε, ο πρέσβης κάνει έτσι. Οπότε τον βλέπω, εγώ τραγουδάω στα τρίκαλα, στα δυο στενά. Τον βλέπω που κάνει έτσι, τον παίρνω και τον σηκώνω επάνω. Τραγουδός εγώ το τραγούδι αυτό, σε μπέκει και αυτός έκανε έτσι. Και λέει ο Ζαμπέτας, χορεύει ο Τζούνι Ματζούνι.